Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους κρατές σας. Πού θα το πάμε? Όπου όσο υπάρχει αδιαφορία την πλευρά της κυβέρνησης ή ότι δήθεν παρεμβαίνει στην αγορά, θα ακριβαίνουν όλα τα προϊόντα. Είτε λέγεται καύσιμα, είτε λέγονται τρόφιμα, είτε λέγονται ρεύμα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι μας είπαν? Ότι θα επιδοτηθεί, ότι εκείνο, ότι το άλλο, ότι θα ανασταλεί την 1η Ιουλίου, ότι θα δώσουν χρήματα στους καταναλωτές, αλλά οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες των καταναλωτών συνεχίζονται, με το να φτάνουν λογαριασμοί στο σπίτι τους ή στην επιχείρησή τους με ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν υπάρχει και πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να καταργήσει ή τέλος πάντων να αναστείλει, όπως λέει, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί αναστέλλεται την 1η Ιουλίου η ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν αναστέλλεται την 1η Ιουνίου ή την 1η Μαΐου. Μα δεν θα ανασταλεί. Τουλάχιστον εμείς αυτό ακούγαμε από τον Μανώλη τον Παναγιωτάκη και μπορείτε και εσείς, σας ενημερώνω, να το βρείτε μέσα από το site του 984 στο YouTube. Πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος έλεγε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο Γιώργο Σαχίνη ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί από 1η Ιουλίου αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής και πως τα επιπλέον έσοδα των εταιριών από τον Ιούλιο του 2021 είναι πάνω από 1,700 εκατομμύρια. Έτσι απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνιόμαστε καθόλου. Εγώ δεν το λέω για εσάς, το λέω για άλλους. Ναι. Πριν αρκετό χρονικό διάστημα είχα πει ότι τα κέρδη, τα υπερκέρδη των εταιριών είναι πάνω από 1,5 δις. Mm-hmm. Ο καθένας έλεγε την άποψή του, αλλά εμείς ως ΙΝΚΑ είχαμε τεκμηριώσει την άποψη γιατί είναι πάνω από 1,5 δις και καλούσαμε τις εταιρείες να αποδείξουν εντελώς το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, η ΡΑΕ προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, έκανε, λέει, μία τάχα μας μελέτη και είδε ότι τα υπερκέρδη των εταιριών είναι περίπου 390 εκατομμύρια. Αυτά είναι για να καλύψουμε κάτι το οποίο... Και να πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη, η ΡΑΕ δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση με τη ΡΑΕ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η κυβέρνηση επικαλείται μία ανεξάρτητη αρχή, αν θέλουμε να λέγεται ανεξάρτητη αρχή, που μία ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητα ποιος κυβερνά, κάνει τις δικές της μελέτες, τη δική της τακτική και εφαρμόζει αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί ως μία ανεξάρτητη αρχή. Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε μία ΡΑΕ να λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης. Άρα δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή και παράλληλα παρεμβαίνει η κυβέρνηση να πάρουμε και την άλλη εκδοχή αναστολής, λέει, τη ρήτρα αναπροσαρμογής από 1η Ιουλίου. Πώς είναι δυνατόν να παρεμβαίνει σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της κυρίας Δουλγεράκη και του κυρίου Λεχουρίτη η κυβέρνηση και να λέει αναστέλλω? Κάνουμε, δηλαδή, εδώ γίνεται ό,τι ευτράπελο μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να εφαρμόζεται στη χώρα μας. Σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο μερών παρεμβαίνει η κρατική αρχή και λέει αναστολή. Ωραία. Έχει, είπατε, όσο αδιαφορεί η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, οι τιμές θα ανεβαίνουν. Όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη αδιαφορία και λέτε αδιαφορεί η κυβέρνηση, το πάτε στο σκόπιμο του πράγματος, το πάτε στο πολιτικό του πράγματος, το πάτε πού? Το πάμε σε αυτό που ταλανίζει τον πολίτη, σε αυτό που σήμερα ο πολίτης λόγω της ακρίβειας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έρχεται το ρεύμα ή τα καύσιμα να, όχι να ταρακουνήσουν τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί όποιος μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει. Μιλάμε για τα είδη πρώτης ανάγκης, μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για είδη καθαριότητας, περιποίησης, μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 30, του 40, του 50%. Θα μου πείτε, ωραία, πού παρεμβαίνει εκεί η κυβέρνηση? Κοιτάξτε,
η κυβέρνηση έχει πάμπολους τρόπους να παρέμβει μέσα από την νομοθεσία π.χ. της μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως και του ειδικού τέλους καυσίμων. Δηλαδή, γιατί δεν πρέπει τα καύσιμα να απαλλαγούν όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου που έχουν επιβάλει διαχρονικά οι κυβερνήσεις για να καλύψουν τον κρατικό προϋπολογισμό, και έρχεται και επιδοτεί τα ενοίκια, επιδοτεί τα καύσιμα, επιδοτεί το ρεύμα, επιδοτεί και άλλες παρεχόμενες, τέλος πάντων, υπηρεσίες, ανεργία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, σύν την πανδημία που βιώσαμε, δεν έχει τελειωμό η ακρίβεια. Μιλάνε για επιστημιστική κρίση. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Λεχουρίτη. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, ούτως ή άλλως κατατιθεμένες από εσάς, από άλλα συλλογικά όργανα, από τους βενζινοπόλες, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για την κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει και με τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα υπηρεσίες, ειδικός φορός κατανάλωσης στα καύσιμα, μεταφορικό ισοδύναμο από την άλλη. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα της. Δεν τα χρησιμοποιεί και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπε, αδιαφορεί με σκοπιμότητα. Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω. Προχθές την Δευτέρα είχαμε μια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε κληθεί ως οργανώσεις καταναλωτών να καταθέσουμε την άποψή μας για την τροποποίηση και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προστασίας καταναλωτή. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκα και είπα ότι η ακρίβεια φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που όπου και να αγγίξεις καίει. Και είναι τα καύσιμα, και είναι η ενέργεια, και είναι τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Είπα λοιπόν στην τοποθέτησή μου ότι μέχρι σήμερα συζητάνε για την ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά δεν έχουμε δει ποτέ καμία υπηρεσία του Υπουργείου να έχει πάει στα διοικηστήρια, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, να κάνει ελέγχους περί το θέμα πόσο αγόρασες, ρε άνθρωπε τη Θεού, τα καύσιμα και πόσο πουλάς τα καύσιμα. Ένα δευτερόλεπτο. Τι ειδικός φόρος έχει μπει, να γίνει μια ανάλυση, να δούμε ότι τελικά εκείνος ο οποίος κλέβει είναι τα ελληνικά διοικηστήρια και το κράτος. Το κράτος κλέβει μαζί με τα διοικηστήρια και ανεβάζουν την τιμή στα ύψη. Τι άλλο δηλαδή να πούμε, ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή της βενζίνας, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ εισπράττει το κράτος. Λοιπόν, όλα αυτά τα είδαμε και την επόμενη μέρα, Τετάρτη, εχθές δηλαδή, μάλλον την Τρίτη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εκ του θαύματος, λέτε και είναι υπηρεσιακός υπάλληλος, υπηρεσία του Υπουργείου, πήγε να κάνει έλεγχο, λέει, στα διοικηστήρια. Συμβολικό ήταν, το ξέρετε. Τις προηγούμενες μέρες είχαν βγάλει ανακοίνωση στη δημοσιότητα ότι υπήρχε ένα πρατήριο στην Αττική, ένα πρατήριο στη Θεσσαλία, ένα πρατήριο στη Μακεδονία, ένα πρατήριο σε ένα νησί, ένα πρατήριο κάπου αλλού, όπου φάνηκε ότι κάποιοι από τους πρατηριούχους έκλεβαν. Ναι, ωραία. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό. Ότι δεν φτάνει η ακρίβεια, αλλά έχουμε και την οθεία, αλλά και την κλοπή. Αυτό το ξέρει το Υπουργείο. Έχει αρμόδια υπηρεσία η οποία πηγαίνει και ελέγχει. Αλλά κοιτάξτε, αρμόδια υπηρεσία μέσα σε μια βιωματική κρίση σήμερα με αυτού του είδους τις συμπεριφορές από την πλευρά των πρατηριούχων, κάποιων πρατηριούχων, θα έπρεπε να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Σωστά το λέτε. Εδώ παρατηρητήριο καυσίμων και παρατηρητήριο τιμών, ζητώ συγγνώμη, και αν το δείτε και το παρακολουθήσετε, που εσείς το κάνετε, κυρίως για τον κόσμο το λέω, δίνει μέση τιμή της προηγούμενης ημέρας. Όταν την επόμενη ημέρα ή σήμερα το πρωί αγοράζουν με άλλες τιμές στα πρατηρία ή δίνουν τα καύσιμα, οπότε στη συνέχεια πουλούσε διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος που δεν θα βρούμε ποτέ, μα ποτέ ηρεμία, ως φαίνεται. Δεν θα βρούμε ηρεμία, γιατί δεν θέλουν να βρούμε ηρεμία. Και αυτό που σας είπα, ότι παρατηρούνται νοθευμένα καύσιμα και μειωμένες ποσότητες,
τα απογεύματα, Σαββατοκύριακα, που δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρα ξέρουν οι επιτίδιοι πότε να κλέβουν τους πελάτες. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει, να δημιουργηθεί, όχι να δημιουργηθεί, να λειτουργούν οι υπηρεσίες και κατά τις απογευματινές, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, όπου εκεί παρατηρείται η νοθεία και η ελαττωματική αντλία. Αυτά, εάν δεν λάβει υπόψη το Υπουργείο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Παράλληλα βλέπουμε ανατιμήσεις σε τέτοιο επίπεδο που λες τελικά έχουμε επισητιστική κρίση. Όχι, δεν έχουμε επισητιστική κρίση, γιατί υπάρχει επάρκεια καταναλωτικών αγαθών. Έχουμε όμως κρίση ακρίβειας που είναι και, παρομοιάζεται ως επισητιστική κρίση. Γιατί δεν μπορείς να αγοράσεις το προϊόν. Άρα επί της ουσίας το αφήνεις στο ράφι λόγω της ακρίβειας που έχει το προϊόν. Όλα αυτά λοιπόν, κυρία Δουργεράκη, είναι ζητήματα που τα λέμε εδώ και 19 μήνες περίπου. Πως η κυβέρνηση έπρεπε να έχει έγκαιρα πάρει μέτρα, απλά τι έκανε και τι κάνει. Έρχεται να κερδοσκοπεί ο ιδιώτης με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να κερδοσκοπεί στην κυριολεξία και να παρεμβαίνει η κυβέρνηση δίνοντας επιδόματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι από τα έσοδα των εταιριών, γιατί από τα υπερκέρδη δεν πρόκειται να βγάλει άκρη και ούτε θα βγει άκρη. Έρχεται λοιπόν και δίνει επίδομα στα καύσιμα από τα υπερκέρδη των εταιριών των καυσίμων. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλους τομείς, όπως την υγεία, στην παιδεία, γιατί πρέπει να πάνε και να πληρωθούν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα χρήματα των φορολογουμένων, σε αυτούς οι οποίοι κλέβουν? Δηλαδή επιδοτούμε το κλέψιμο? Τι καταλήξαμε? Οι τράπεζες να επιδοτούνται από το κράτος γιατί κλέβουν τους πολίτες, οι εταιρείες ενέργειας να επιδοτούνται μέσω των καταναλωτών, όχι απευθείας, αλλά οι τράπεζες απευθείας επιδοτήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κλέβουν τον πολίτη με τους υπέρογκους τόκους και τόκους υπερημερίας και ούτω καθεξής. Και κατά τα άλλα, το μόνο που βλέπουμε είναι να επιδοτούνται όσοι κλέβουν. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι θέσεις του ΙΚΑ. Πρώτη του Ιουνίου. Ναι, σαφέστατα, αφού είσαστε ο πρόεδρός του. 1η του Ιούνιου υπενθυμίζω ότι έχουμε και την εκδίκαση για τις πρώτες αγωγές συλλογικές που έχετε αγωγή, καταθέσει. Για την πρώτη αγωγή κατά της ΔΕΗ, την πρώτη συλλογική αγωγή. Ακόμα και τώρα καλούμε τους πολίτες της Κρήτης να συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή, επικοινωνώντας τα τηλέφωνα 211-0135-199, 211-0135-200, στο διαδίκτυο συλλογική-inca.gr ή στο 210-36-32-443 ή στο inca.gr. Εμείς θα τους καθοδηγήσουμε πώς μπορούν να συμμετέχουν στη συλλογική αγωγή για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και βεβαίως έπονται και οι επόμενες συλλογικές αγωγές που θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέρες, γιατί σύνολο οι συλλογικές αγωγές είναι 20 που θα κατατεθούν. Κάθε μια εταιρεία θα έχει και τη δική της συλλογική αγωγή. Αλλά και ένα άλλο που θα ήθελα να πω, κυρία Δουργεράκη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και ούτω καθεξής. Στην ενέργεια λειτουργούν 20 εταιρείες. Άρα μήπως τελικά το φαγοπότι είναι τόσο μεγάλο με την ανοχή και συμπερασματικά και συνενοχή της κυβέρνησης, πως 20 ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρική ενέργεια μπήκαν στο παιχνίδι? Τι συμβαίνει? Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.